Σε μια εξόφθαλμη κοροϊδία των Ελλήνων πολιτών, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του, αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η εμπορία τέτοιων λογισμικών δεν είναι απαγορευμένη. Εκείνο το οποίο απαγορεύεται είναι η χρήση αυτών των λογισμικών. Να υπάρξει ρητή απαγόρευση όχι του παράνομου λογισμικού, αλλά του λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια τέτοιων παράνομων πράξεων. Και συνέχισε λέγοντας και άλλα απίθανα. Θα λύσει το θέμα της εμπορίας αυτού του λογισμικού στην Ελλάδα. Αν η παρακολούθηση γίνεται από μια άλλη χώρα, προφανώς αυτό δεν λύνεται. Δηλαδή το Predator λειτουργούσε από το εξωτερικό. Και συνέχισε για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, όποιος έχει στοιχεία, θεωρώ ότι έχει ένα ηθικό καθήκον να τα προσκομίσει στη δικαιοσύνη προκειμένου να διερευνηθούν. Και υπογράμμισε πως ο κατηγορών να προσκομίσει στοιχεία για να κλείσει το θέμα. Όπως ο Κώστας Σιμίτης απαντούσε για τα σκάνδαλα διαφθοράς στις θητείες του στις αποκαλύψεις της εποχής. Όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα. Και μετά μπήκαν όλοι οι κορυφαίοι της κυβέρνησης του φυλακή.